Αναστάτωση το πρωί στην Εθνική Οδό Ηρακλείου, λίγο μετά το κόμβο της Αγίας Πελαγίας, όποτε ξέσπασε φωτιά σε φορτηγό που βρισκόταν εν κινήσει. Για το περιστατικό, σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο. Σήμερα και περί 8 και 20, η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε φορτηγό αυτοκίνητο επί της Εθνικής Οδού. Αμέσως μετά βήκαμε στο σημείο με δύο οχήματα και πλήρωμα 8 ανδρών, όπου διαπιστώσαμε ότι ήταν μια μικρή έκταση φωτιά στους τροχούς του αυτοκινήτου. Το φορτηγό είχε κατεύθυνση προς Ηράκλειο, με τον οδηγό να αντιλαμβάνεται άμεσα τη φωτιά μετά από στροφή και λίγα δευτερόλεπτα πριν σκάσει το λάστιχο και τυλιχθεί στις φλόγες στο βαρύ όχημα. Ο ίδιος ενήργησε άμεσα με πυροσβεστήρες και έτσι αποφεύθηκαν τυχόν κίνδυνοι και για τα διερχόμενα οχήματα επί της Εθνικής Οδού. Για καλή του τύχη, ο οδηγός αντιλήφθηκε τους καπνούς και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα εδώ στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Άκουσα μυρωδιά και ξαφνικά είδα και άναβε φωτιά στο αυτοκίνητο. Από τη μυρωδιά, αλλά το καταλάβατε. Ναι, σταμάτησα την ώρα που σταμάτησα, έσκασε το λάστιχο και πήρε φωτιά. Ο οδηγός δεν κινδύνευσε, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα και η αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Και ένα παιδί από το Δήμο σταμάτησε, ένα σκουπιδιάρικο και μου έδωσε ένα πυροσβεστήρα και δύο εγώ και άλλους δύο αυτός, τέσσερις, έσβησαν τη φωτιά μέχρι να έρθει το ζεστή. Αλλιώς θα είχε ανάψει όλο. Και ό,τι περαστικός περνούσε να κινδυνεύει. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τον ακριβικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο ότι η φωτιά εκδηλώθηκε εξαιτίας πιθανότατα προβλήματος στα ταμπούρα των φρένων. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες, ευτυχώς κίνδυνος δεν προέκυψε σοβαρός. Πρώτη φορά σας συμβαίνει αυτό? Ναι, πρώτη. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ καταγράψαμε σημεία όπου έχουν να συντηρηθούν αρκετό καιρό, καθώς οι πινακίδες είναι κρυμμένες από το πράσινο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι πινακίδες που ευχηθούν την προσοχή των οδηγών είναι ελλιπείς. Πίσω μου βρίσκεται μια πινακίδα η οποία είναι κρυμμένη από τα κλαδιά δέντρων. Ωστόσο υπάρχουν και πινακίδες που προειδοποιούν τους οδηγούς για τυχόν κινδύνους, οι οποίες όμως, όπως θα δούμε και στα πλάνα, δεν ενημερώνουν τελικά τους οδηγούς.